Τώρα, καταλαβαίνουμε ότι από τη μία είναι απόφαση τα σχολεία να μείνουν ανοιχτά, από την άλλη όμως δεν μπορείτε να αγνοήσετε το κίνδυνο της υπερδιασποράς εξαιτίας της Όμικρον. Άρα πάμε σε αλλαγή του πρωτοκόλλου 50-1. Στην παρούσα φάση φαίνεται ότι δεν έχουμε στοιχεία που να δείχνουν ότι δεν λειτουργεί το πρωτόκολλο των σχολείων. Αντιθέτως, άμα δούμε διαχρονικά, είμαστε σε πλήρη συνεννόηση με την κυρία Κεραμέως. Τα κρούσματα που παρατηρούνται στα σχολεία είναι λιγότερα από ό,τι περιμέναμε όταν κάναμε το πρωτόκολλο. Άρα και σε συζήτηση με τους ειδικούς δεν φαίνεται στην παρούσα φάση. Σίγουρα θα είναι ανοιχτά τα σχολεία, ναι, αλλά δεν φαίνεται ότι θα χρειαστούν και παρεμβάσεις. Όμως, κύριε Παυλόπουλε, στο δυναμικό φαινόμενο, αν και εφόσον χρειαστούν παρεμβάσεις, θα γίνουν, αλλά η βούληση θα υλοποιηθεί, τα σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά με το ίδιο πρωτόκολλο. Όπου χρειαστεί, θα υπάρξουν παρεμβάσεις. Στη φιλοσοφία όμως να έχουμε ανοιχτά σχολεία. Το επόμενο είναι τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. Ένας κλάδος που έχει πληγεί ιδιαίτερα από τα μέτρα και την πανδημία, γιατί αυτή είναι και η κατάσταση. Το ωράριο, μέχρι ποια ώρα θα πάει, κύριε Υπουργέ? Προσέχετε, γίνεται τώρα η βασική κατηγορία παρέμβασης που θα αφορούν τα μέτρα και μας έχει προτείνει και η Επιτροπή. Ναι. Έχει να κάνει συνολικά με το κομμάτι της διασκέδασης. Mm. Άρα εκεί πέρα θα γίνει μια συζήτηση τη Δευτέρα, ναι, να ορίσουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Οι χώροι υπερμετάδοσης κατά βάση δεν είναι οι χώροι της τυπικής εστίασης, αλλά είναι οι χώροι που υπάρχει περισσότερη παρουσία διασκέδασης, δηλαδή η βραδινή διασκέδαση. Άρα προς αυτή την κατεύθυνση δεν μπορώ να σας πω, γιατί ακόμα δεν έχουν αποφασιστεί, αλλά η φιλοσοφία θα είναι είτε με την εφαρμογή ωραρίου, είτε με την εφαρμογή άλλων μέτρων όπως υπήρξαν, δηλαδή όρθιας διασκέδασης, τέτοιες παρεμβάσεις για ένα 15ήμερο θα αναζητήσουμε. Εκεί είναι η κατεύθυνση για των ένα ειδικών. 15ήμερο. Αλλά αυτό θα το προσδιορίσουμε τη Δευτέρα. Απλώς θέλω να σας δώσω τη φιλοσοφία για να ξέρουν και οι άνθρωποι πώς σκεφτόμαστε αλλά και πώς συζητάμε στην Επιτροπή. Mm. Δεν έχουμε δει ότι το πρόβλημα είναι άλλες μορφές διασκέδασης που είναι καθήμενες, είτε είναι πολιτιστικοί χώροι, σινεμά, θέατρα, ακόμα και αυτό που λέμε το φαγητό ως φαγητό. Έχει παρουσιαστεί το φαινόμενο ότι η μετάδοση είναι κυρίως όπου υπάρχει έντονος συγχρονισμός, που αυτά είναι μπαρ, βραδινά μαγαζιά. Άρα εκεί θα υπάρξουν παρεμβάσεις για ένα 15ήμερο και γι' αυτόν τον λόγο δίνουμε από τώρα και το μήνυμα και ως κουλτούρα ότι όσο μπορούμε, προφανώς καταλαβαίνουμε κι εμείς, βγαίνουμε κι εμείς σε μαγαζιά, δεν θα είσαι στο μπαρ όρθιος και θα φοράς τη μάσκα πίνοντας ποτό, προφανώς, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που ακόμα και σε αυτά τα μαγαζιά, όταν κάθεσαι ή όταν πηγαίνεις λόγου χάρη στην τουαλέτα, οτιδήποτε, ή μπαίνεις μέσα για να κάτσεις στο σημείο, εκεί μπορεί να φοράς τη μάσκα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα είναι ήπιες παρεμβάσεις. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, ότι είναι ένας κλάδος που έχει πληγεί. Γι' αυτόν τον λόγο προσπαθούμε οι παρεμβάσεις να γίνουν σε χρονικό πλαίσιο που κατά βάση είναι το πιο ανώδυνο. Γιατί μετά τις γιορτές, για αυτές όλες τις κατηγορίες είναι αρκετά ανώδυνο ανώδυνα άρα, τέτοιου τύπου. Μετά τις 11, 11 με 5 εκεί. Δεν το ξέρω να σας πω, κύριε Παυλόπουλε, θα το δούμε. Πάντως θα είναι μια κατεύθυνση για που και να μπορούν να λειτουργούν, αλλά και να μην γίνεται. Ναι. Ναι, για 15 μέρες είναι η απόφαση. Πάντοτε ανά 15 μέρες λαμβάνονται τα μέτρα. Αλλά από εκεί και πέρα θα υπάρξει επαναξιολόγηση προφανώς της κατάστασης που με δεδομένη την αγωνία που υπάρχει σε όλο τον κόσμο για αυτό το καινούργιο στέλεχος. Πόσο κοντά είστε στον υποχρεωτικό εμβολιασμό από χαμηλότερη ηλικιακή ομάδα, δηλαδή από τα 50 και πάνω, ή και σε εργασιακές συγκεκριμένες ομάδες? Ναι, κύριε Παυλόπουλε, η υποχρεωτικότητα συνδυάζεται οπωσδήποτε πάντοτε και με την πορεία των εμβολιασμών. Αυτή τη στιγμή φάνηκε ότι οι υποχρεωτικότητες που υπήρξαν, που ήταν τρεις μορφές, η μία ήταν άνω των 60 οι διπλά εμβολιασμένοι να χάνουν μετά από ένα σημείο τα δικαιώματα του εμβολιασμού για να κάνουν την αναμνηστική δόση. Η δεύτερη ήταν ότι μετά από ένα σημείο ουσιαστικά για οποιαδήποτε δραστηριότητα έπρεπε να είσαι εμβολιασμένος. Και η τρίτη, αν θέλετε, η πιο έντονη ήταν το διοικητικό πρόστιμο άνω των 60 που δεν εμβολιάζονται. Έχουν δείξει ένα αποτέλεσμα σε συνδυασμό με την τρίτη δόση που άνοιξε. Mm-hmm. Μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος των εμβολιασμών, το 80% των ενηλίκων, το 70% του γενικού πληθυσμού και άνω του 90% των άνω των 60 θα είναι εμβολιασμένοι. Άρα, στο βαθμό που ο εμβολιασμός κινείται, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα υποχρεωτικότητας. Όμως,
Εάν εξεταστεί το θέμα περαιτέρω, δεν θα έχει χαρακτηριστικά κατηγοριών αναδραστηριότητας που κάνει. Κοίτανε μόνο για τους υγειονομικούς, αλλά θα έχει χαρακτηριστικά ποιοι επιβαρύνουν περισσότερο το σύστημα υγείας. Mm-hmm. Θεωρούμε όμως ότι δεν θα χρειαστεί να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί οι εμβολιασμοί κινούνται καλύτερα και από την άνοιξη. Mm-hmm. Και ένα άλλο θέμα που άνοιξα και ίσως να το ακούσατε, επειδή είπαμε για τους υγειονομικούς. Mm-hmm. Πράγματι, αυτή τη στιγμή εξετάζουμε ότι πλέον ο εμβολιασμός κατά της COVID δεν θα είναι μια προσωρινή διαδικασία για τους υγειονομικούς, θα είναι μια μόνιμη διαδικασία. Εάν αποφασιστεί αυτό που είμαστε πολύ κοντά στο να αποφασίσουμε, σημαίνει ότι όσοι θέλουν να παραμείνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θα πρέπει να εμβολιαστούν. Άρα η παράταση και να εμβολιαστούν, αλλιώς να είναι σε... Εάν υπάρξει πρωτόκολλο, εάν υπάρξει πρωτόκολλο ότι πρέπει να είσαι εμβολιασμένος, σημαίνει ότι για να παρέχεις αυτή την υπηρεσία θα είσαι εμβολιασμένος. Άρα, καλώ τους υγειονομικούς ότι η προθεσμία που έχουμε δώσει μέχρι 31 Μαρτίου που είναι σε αναστολή, προκειμένου να εμβολιαστούν, αυτοί που έχουν μπει σε αναστολή, ότι έως τότε θα πρέπει να εμβολιαστούν. Διαφορετικά, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ότι από εκεί και πέρα θα πούμε ότι ή μένετε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ή εμβολιάζεστε και δεν μπαίνετε παρορίστων παράταση. Τώρα, νομίζω ότι είναι σαφή η συμβούληση της κυβέρνησης. Άρα, εδώ σας... ή απολύεστε ή βρίσκεστε εκτός εσύ. Αυτό λέτε. Ναι, ότι βρίσκεστε εκτός εσύ, γιατί το εκτός εσύ το θέτει ο ίδιος, ότι όταν υπάρχει υποχρέωση να είναι εμβολιασμένος για να παρέχει υπηρεσία, εάν δεν εμβολιάζεται, προφανώς δεν μπορεί να παρέχει την υπηρεσία. Άρα δεν μπορεί να υπηρετεί σε αυτή τη θέση. Θα είναι πώς μια νομοθετική ρύθμιση αυτό κύριε. Που θα γίνει, γιατί μας έλεγε χθες ο κύριος Γιαννάκος. Ναι, προφανώς αυτό που λέτε θα είναι. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή τη στιγμή εξετάζει ότι για τους υγειονομικούς ειδικά που παρέχουν αυτή την υπηρεσία, ότι θα πρέπει από εδώ και πέρα και εφεξής να είναι εμβολιασμένοι. Τι δυνατότητα έχουμε δώσει, κύριε Παυλόπουλε? Τους είχαμε δώσει τη δυνατότητα να είναι σε αναστολή. Τα δεδομένα όμως της πανδημίας δείχνουν ότι θα μας συνοδεύει ο εμβολιασμός απέναντι στην πανδημία. Οπότε πλέον δεν μπορεί το μέτρο να είναι παορίστων και αυτές οι θέσεις να είναι κενές. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσουν ή εμβολιάζονται και επιστρέφουν ή δεν εμβολιάζονται και τίθενται εκτός εθνικού συστήματος. Μα δεν θα λείψουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Η κυβέρνηση εδώ το εξετάζει αυτό. Σας κατηγορούν για πόλεμο, ότι ανοίγεται πόλεμο, κύριε Πλεύρη. Αντί να, δηλαδή, να βρείτε έναν τρόπο να τους επαναπροσεγγίσετε, διότι η αλήθεια είναι ότι δεν αναπληρώθηκαν αυτοί οι 7.000 άνθρωποι. Και λείπουν από τα νοσοκομεία. Πώς θα τους αντικαταστήσετε, αν τους απολύσετε? Κύριε Παυλόπουλε, θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Αυτή τη στιγμή δίνουμε μια μάχη. Κάποιοι έχουν επιλέξει και έχουν το δικαίωμα της ατομικής επιλογής να μην εμβολιαστούν. Αυτοί που δεν εμβολιάζονται αυτή τη στιγμή δεν παρέχουν υπηρεσίες. Αυτά τα κενά παραμένουν και συνεχώς προσπαθούμε να τα καλύψουμε. Αν κρίνουμε, που είναι πολύ πιθανό γιατί το συζητάμε, ότι για να παρέχεις αυτή την υπηρεσία είσαι εμβολιασμένος, πρέπει να επιλέξεις. Εάν δεν επιλέξεις, τότε η θέση σου θα καλυφθεί από κάποιον άλλον. Γιατί αυτή τη στιγμή, κύριε Παυλόπουλε, είναι 12.000 επικουρικοί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι, είναι επικουρικοί, έχουν εμβολιαστεί και δίνουν τη μάχη κατά της πανδημίας. Άρα λέτε ότι θα τις καλύψετε με μονιμοποιήσεις των επικουρικών? Εάν τυχόν δεν εμβολιαστεί κάποιος και αυτές οι θέσεις κενωθούν, θα βγουν αντίστοιχες προκηρύξεις. Μάλιστα. Με την όμικρον, δηλαδή οι θέσεις θα υπάρξουν. Με την όμικρον, τι την γίνεται? Όμικρον, 33 τώρα τα κρούσματα με που ξέρουμε για τα 98 που εξετάζεται, αν είναι όμικρον, έχετε κάποια εικόνα? Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα για την όμικρον, τα λέτε κι εσείς, σας παρακολουθώ με τους ειδικούς που βγάζετε. Έχουμε ένα δεδομένο ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα και μια ελπίδα, το λέω ελπίδα γιατί ακόμα περιμένουμε να έχουμε πιο ασφαλή στοιχεία, ότι οι νόσεις από την όμικρον είναι σε μικρότερο βαθμό. Για τα δεδομένα μάλιστα της Ελλάδας θέλω να σας πω ότι στα πρώτα κρούσματα που υπήρξαν, τα πρώτα 26 κρούσματα, δεν υπήρξε νοσηλεία. Τα δύο άτομα που νοσηλεύτηκαν ήταν καθαρά για προληπτικούς λόγους, ήταν τα πρώτα κρούσματα. Άρα στα πρώτα 26 δεν είχαμε νοσηλεία και είχαμε και ένα ευχάριστο ότι η νόσησή τους ήταν σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα από ότι αυτή της Δέλτα. Δηλαδή ολοκληρώθηκαν τα συμπτώματα από τις 48 στις 72 ώρες. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν μας δίνει μια αρχική ελπίδα
ότι μαζί με τις στοιχεία που έχουμε πάρει από άλλες χώρες, Σκωτία, Αμερική, Αγγλία, που έχουν πολύ περισσότερα κρούσματα, ότι μάλλον, το λέω με μεγάλη προσοχή γιατί τώρα θα τα δούμε όλα τα δεδομένα, μιλάμε για μια μετάλλαξη που δεν είναι τόσο νοσηρή όσο η Όμικρον. Την ίδια εικόνα έχουμε και για τα άλλα κρούσματα που τυποποιούνται. Τα 98 που λέτε, ναι, μου το έχουν εξηγήσει και οι ειδικοί, από το PCR έχουν ένα προφίλ ότι μάλλον είναι όμικρον. Γιατί το PCR δεν σου λέει αυτομάτως αν είναι όμικρον ή δέλτα, αλλά τα χαρακτηριστικά παραπέμπουν σε όμικρον. Οπότε αυτά τα έχουμε στείλει για την περαιτέρω ανάλυση, οπότε τις επόμενες μέρες θα έχουμε πλήρη εικόνα. Αλλά και αυτά τα κρούσματα και αυτά, κύριε Παυλόπουλε, ναι, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι μέχρι στιγμής παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα. Άρα είναι μια ενθαρρυντική εικόνα σε πολύ μικρό όμως αριθμό κρουσμάτων. Εάν έχουμε αυτή την ανησυχία, θα ανοίξουμε άλλες ΜΕΘ. Τι θα κάνουμε με τις ΜΕΘ, πέρα από τον πόλεμο για τις VIP, λοιπόν, αν υπάρχουν κρεβάτια ή όχι, έχει πάει στη δικαιοσύνη αυτή η ιστορία, επιμένει ο ενδιαφέρον ο κύριος Γιαννάκος, ότι αυτό που κατήγγειλαν είναι αλήθεια. Τι θα κάνουμε σε επίπεδο ενίσχυσης. Ο κ. Γιαννάκος έχει μαζέψει το VIP βέβαια, άλλα λέμε. Λοιπόν, ναι, μάζεψε το VIP, αλλά επιμένει ότι υπάρχουν κενά κρεβάτια τα οποία δεν διατίθεται και κυρίως ότι πεθαίνει κόσμος εκτός ΜΕΘ. Τι θα κάνουμε σε επίπεδο ενίσχυσης. Λοιπόν, τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή οι μονάδες εντατικής θεραπείας έχουν φτάσει τις 1.300 κανονικές κλίνες ΜΕΘ. Αυτές είναι οι αντοχές. Από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε άλλη κλίνη μπαίνει στο σύστημα, είναι ή χειρουργική κλίνη ή κλίνη ΜΑΦ, δηλαδή είναι κλίνες οι οποίες δεν είναι κλίνες ΜΕΘ, αλλά είναι πολύ κοντά στις κλίνες ΜΕΘ, γιατί έχουν τα χαρακτηριστικά αυτά, ή ειδικές κλίνες που έχουν διαμορφωθεί. Το πρόβλημα, κύριε Παυλόπουλε, δεν είναι τεχνικό. Δεν είναι δηλαδή να πάρεις το κρεβάτι και να βάλεις τον εξοπλισμό της ΜΕΘ. Αυτό γίνεται και στις απλές κλίνες. Το πρόβλημα είναι σε κομμάτι ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, διότι έχουν εξαντληθεί δυνατότητες. Ό,τι εντατικολόγοι και άτομα της ΜΕΘ υπάρχουν, έχουν ενταχθεί στο σύστημα είτε με τη μορφή επικουρικών σχέσεων, είτε με τη μορφή μόνιμων σχέσεων, είτε και με τη μορφή ότι τους έχουμε λάβει, τους έχουμε πάρει από τον ιδιωτικό τομέα. Άρα οι δυνατότητες είναι συγκεκριμένες, γιατί δεν υπάρχουν παραπάνω ιατροί. Από εκεί και πέρα όμως προσπαθούμε, και αυτό γίνεται, η ανάπτυξη να είναι με τέτοιο τρόπο ώστε όλοι όσοι χρειάζεται να νοσηλευτούν να λάβουν την καλύτερη δυνατή θεραπεία. Δεν μένουν κενές κλίνες ΜΕΘ. Οι κενές κλίνες ΜΕΘ μπορεί να υπάρχουν για δύο λόγους, να το ξεκαθαρίσουμε. Είτε γιατί είναι η στιγμή που κενώνεται μια κλίνη, γιατί αποσωληνώθηκε ένας ασθενής ή δυστυχώς αν απεβίωσε ένας ασθενής, είτε μπορεί να βρίσκεται σε περιφέρειες που είναι πολύ μακρινές, δηλαδή λόγω χάρη αν έχω κενές κλίνες ΜΕΘ στο Παγνί, στο Ηράκλειο και η αναμονή είναι στη Δράμα, δεν ενδείκνυται η μεταφορά. Είναι τέτοιες περιπτώσεις. Και να το τελειώσουμε αυτό το θέμα, εγώ το έχω πει, είναι ο βασικός λόγος, γιατί με τον κύριο Γιαννακό, πέρα τις όποιες αντιθέσεις και πολλές φορές έχουμε συναντηθεί και συζητάμε τα θέματα, εκεί πέρα θεωρώ ότι έχει ένα τεράστιο σφάλμα για τον απλό λόγο ότι στην πραγματικότητα κατηγορεί γιατρούς, γιατί το σύστημα όπως είναι διαμορφωμένο, ναι, γιατρός κάνει αίτημα από ένα νοσοκομείο για κλίνη ΜΕΘ, γιατρός αποδέχεται. Δεν υπάρχει άλλη παρέμβαση. Αλίμονο να θεωρήσουμε ότι υπάρχουν γιατροί που αφήνουν κενές κλίνες ΜΕΘ. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, χρόνια πολλά και ελπίζουμε καλημέρα να πάνε σας και καλά Χριστούγεννα. Και ένα πράγμα να σας πω, γιατί θέλω να το πω, θέλω να είμαστε ειλικρινείς, ότι στις 27 του μηνός κάνουμε επανεξέταση και πώς θα περάσουν 4 μέρες. Άρα τα μέτρα που συζητάμε από τις 3 Ιανουαρίου θέλουμε να ισχύσουν από τις 3 Ιανουαρίου. Μπορεί να έρθουν νωρίτερα δηλαδή. Αν δούμε ότι δεν τηρήθηκαν μέτρα ή η έξαρση των κρουσμάτων είναι πιο ανησυχητική, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο που πιστεύουμε ότι δεν θα υλοποιηθεί. Αλλά το λέμε γιατί σήμερα να βγει ο κόσμος να διασκεδάσει, το θέλουμε, αλλά να διασκεδάσει εμβολιασμένος και τηρώντας μέτρα. Αν γίνει αυτό, θα γιορτάσουμε και την πρωτοχρονιά. Αν δεν γίνει, δεν θα γιορτάσουμε την πρωτοχρονιά. Εγώ πιστεύω ότι θα γιορτάσουμε όπως σήμερα και την πρωτοχρονιά, αλλά περιμένω να δω τι θα δείξουν οι έλεγχοι. Μάλιστα. Περιμένω να δω πόσο θα τηρηθούν τα μέτρα. 27... Τηρούμε τα μέτρα και γιορτάζουμε όλες τις γιορτές. 27 Δεκεμβρίου τα νεότερα, συνεπώς. Η επανεξέταση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ.